ακούνε. Με κάλεσε ο Λευτέρης, η Χριστιανά. Ναι, εγώ ήρθα. Αυτοί που είναι. Εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε. Τι κάνετε? Έχετε δίκιο που φωνάζετε, αλλά να, εκεί ήμασταν εμείς. Μέχρι να έρθουμε και μια απόσταση. Αλλά εγώ με πού θα πάμε, ναι. Λοιπόν, από εδώ είστε και 120 χρονών. Καλοπάτε. Ελάτε, καμπρομανόλε. Σιγά-σιγά. Έχω να τη δω την καμπρομανόλε να πω. Θα τα χιλιάσει, σου λέω, παιδί μου, γυναίκα. Ιστορίες που θα έχει να μας πει, φίλες και φίλοι. Θα τα μάθουμε όλα. Πού να κάτσω, λέγεται. Στο ροζ το μαξιλάρι, καμπρομανόλε. Στο ροζ. Να φωνάζουμε, δεν ακούγεται καλά. Είναι 120 χρονών, γυναίκα. Δεν θα κάτσω, δηλαδή. Καθίστε. Μπράβο, παλάκια. Ωραία. Καμπρομανόλε, να πού ήσουν τόσα χρόνια. Κοπέλια μου, άκου να δείτε. Προτού με ρωτήξατε, επειδή με καλέσατε, είχετε την ευγενική τέτοια να με καλέσετε, θέλω κι εγώ να ρωτήσω για τους ανθρώπους που ήταν πριν 28 χρόνια πέρα. Ναι, δεν μου λες, ο Αντώνης ο Δημητρίου ζει. Κι αμέ δεν ζει, ζει. Βεβαίως τι ζει. Ωραία. Βεβαίως. Ο Σιντηράκης ο Γιώργης. Κι αυτό. Ζει κι αυτός. Όλοι είμαστε καλά. Κάτσε, περίμενε, έχω κι άλλους να θυμηθώ να ρωτήσω. Ο Φραγκιαδουλάκης ο Δημήτρης ο σκηνοθέτης. Ζει και βασιλεύει. Ζει κι αυτός. Ωραία. Ακού να δεις, για το σαχίνι δεν ρωτώ. Κατέω ότι ζει. Άμα μας βάλει τα κατάστοιχά του, τελειώσαμε. Γιατί τον εθωρώ στο YouTube τακτικά που μιλεί με το φόσκολο για τα κοιτάσματα. Τα παρακολουθείς και εσύ, Καμπρομανόλε. Βλέπεις και YouTube. Τα κοιτάσματα. Άκου να δεις. Παπαγεωργίου θα είναι ποθαμένος. Όχι, ζει κι αυτός. Ζει κι αυτός. Έχει πάρει το δρόμο της... Έχω μάθει για Αγγλία. Της προσφυγιάς. Έχει πάει πάνω. Σκωτία πάνω. Σκωτία. Μωρέ, εσείς είστε κορακοζόιτ. Καλά περνάτε, πάει. Γι' αυτό ζείτε τόσα χρόνια. Αλλά κι εγώ ζω, ε. Δόξα το Θεό, παράπονο δεν έχουμε. Μια χαρά είμαστε. Και εσύ είσαι όμως πάρα πολύ καλά. Μια χαρά είμαι. Εγώ πάντα ήμουν μια χαρά. Είσαι και δραστήρια, βλέπεις και YouTube, μπράβο σου. Πάντως, όχι, μπράβο σου. Καμπρομανόλενα, δεν έχεις αλλάξει καθόλου. Τι 110 πήγες, τι 120 πήγες, η ίδια είσαι και απαράλλακτη. Το μυστικό να μας πεις. Ήμουν, το μυστικό. Της μακροζωίας. Της μακροζωίας το μυστικό να μάθουμε. Της μακροζωίας το μυστικό έχει πολλά μυστικά. Και δεν νομίζω να είναι πολλοί ανθρώποι ικανοί να τα ακολουθήσουν. Γιατί... Θα σας πω εγώ τον τρόπο της ζωής μου. Κατευθείαν θα πείτε αυτή είναι μπουνταλού, είναι κουζουλή. Για πες μας. Δεν λέμε εμείς τέτοια πράγματα, όχι. Δεν έφυγα ποτέ μου από το χωριό, δεν έφυγα ποτέ από το σπίτι των γονέων μου και κάνω μια ζωή τέλος πάντων. Χαρισάμενη. Ναι. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς είχαμε και εμείς την απορία αν η Καμπουρομανόλε να ζει. Την αναζητήσαμε, την βρήκαμε. Ρωτούσαμε και εμείς. Τελικά ζει η Καμπουρομανόλε. Τελικά όλοι ζούμε. Όλοι ζούμε. Λοιπόν, είναι μια φιγούρα, κομική φιγούρα, φίλες και φίλοι, η οποία έχει συντροφεύσει τουλάχιστον τα δικά μου παιδικά χρόνια και εκατοντάδων χιλιάδων άλλων στην Κρήτη και στους ομογενείς. Μια φιγούρα που περιμέναμε πώς και πώς συγκεκριμένες ημέρες και ώρες της εβδομάδας, προκειμένου να δούμε στους τηλεοπτικούς δέκτες τότε στην αρχή το 94 στην Crete TV τον κύριο Γιάννη Παπαδάκη, ο οποίος κρύβεται κάτω από τη φορεσιά της Καμπουρομανόλε, βέβαια. Όπως νιώθεις. Γιατί εγώ είμαι χείρα γυναίκα. Είμαι χείρα γυναίκα. Προτού τα βγάλω, θέλω να σας... Διηγηθώ, κοπέλια μου, πως έχασα τον άντρα μου. Να μας πει. Δεν τα κατάκα θα σας τα πω. Να το βγάλει από μέσα σου. Δεν καθίστε εδώ. Ναι, τα λέω τακτή. Η μπαστούνα του ήταν τούτινε. Την είχε μεγάλη την μπαστούνα του. Κωστή μου την μπαστούνα του! Και οι αρβίλες του είναι τούτες. Και τις φορώ συνέχεια. Πάρετε ένα μπλάνο τις αρβίλες. Τον τιμάς όμως τον άντρα σου. Μπράβο. Ναι, τον... Εγώ που λες, κοπελιά μου,
Λοιπόν, μου θυμίζει τα νιάτα μου. Μα τι τιμητικό είναι αυτό. Τόσο όμορφη. Ναι, ήμουν. Μα σου φαίνεται, γιατί ομορφιά δεν φεύγει από τον άνθρωπο. Να το. Και ο Λευτέρης, το Λευτεράκι μου θυμίζει τον άντρα μου. Τον Κωστή. Παναγία μου, Παναγία. Τον Κωστή μου, την παστούνα σου και την είχε και μεγάλη. Λοιπόν, άκου να δείτε. Εγώ φταίω που πόθανε. Διότι τον καταπίεσα σεξουαλικά. Σε σημείο που ήταν βράδια που ξεχαρβαλώναμε τις ζουμιέντες του κρεβατιού. Ένα βράδυ λοιπόν τον καταπίεσα τόσο να πολύ που εσηκώθηκε όρθιος. Μετά έπεσε έναν άσχελα ο Κωστής μου. Και έκανε ένα ναχαστίδες. Και κάλεσα κατευθείαν τον ασθενοφόρο, ήρθανε τον. Αλλά μέχρι να τον επάμενε στο νοσοκομείο, είχε ποθάνει ο Κωστή. Όπω συλληπιτήρια, λυπούμαστε πάρα πολύ. Ο Κωστή μου την παστούνα σου. Λοιπόν, μου λέει ο διευθυντής, κυρία Καμπουρομανόλενα, μου λέει, θα τον αφήσετε στο ψυγείο μερικές μέρες. Να πάτε να κανονίσετε τα σχετικά με την κηδεία. Ωραία. Τον αφήνω, ήταν και ψηλό. Πολύ ψηλό. Πολύ ψηλό. Και μπαστούνα του, είδες πως μπαστούνα. Μεγάλη. Να ταιριάζουν αυτά. Λοιπόν, πάω και βρίχνω τον παπά. Του λέω, πάτερ του λέω. Μου λέει, κακομοίρα Καμπρομανός. Δεν υπάρχει διαθέσιμος τάφος. Δεν υπάρχει. Άστονε, μου λέει, για μια εβδομάδα. Μέχρι να ανοίξω με ένα τάφο. Ωραία, του λέω. Περνά μια εβδομάδα, περνούνε δυο εβδομάδες, περνούνε τρεις εβδομάδες. Παπά μου, του λέω, πού είναι ο τάφος. Κακομοίρα, μου λέει, ο Δήμος δεν τον έχει ανοίξει. Τηλεφωνάει ο διευθυντής στο νοσοκομείο. Και μου λέει, κυρία Καμπρομανόλεμα, ελάτε να τον αναμαζόξετε, γιατί μας επιάνει πολύ χώρο. Διπλό ψυγείο θέλει, ψηλός είναι και εμείς έχουμε ανάγκες. Πάω λοιπόν, τον επέρνω. Πού να τον επάρω. Πού να τον πάτε κι εσείς. Ναι, πού να τον επάρω, κοπέλια. Με καταλαβαίνει, κοπέλια. Μα εγώ, γιατί είμαι τα νιάτα σας και καταλαβαίνω. Ενσυναίσθηση. Συσχετιστή. Λοιπόν, πού να τον επάρω. Εγώ στο σπίτι έχω ένα ψυγιάκι τόσο ναι. Πώς θα τον διπλώσω να τον βάλω μέσα. Έχω όμως. Το γείτονά μου, το χασάπι, τον Κορακομανόλη. Τον Κορακομανόλη. Ναι, τον Κορακομανόλη. Κατέστονε, τον έχει ακουστά. Μπράβο, μωρέ, Λευτέριο. Μπράβο, τον Κορακομανόλη. Βέβαια. Μου λέει, λοιπόν, φέρε μου τον, συντέκνησα, να τον εκκρεμάσω μένε στο ψυγείο μέσα, μαζί με τα αρνιά και τα κατσίτια. Ωραία, του λέω. Τον πάω, λοιπόν, τον κάθε πρωί επήγαινα, τον εθυμιάτιζα. Πάω την άλλη εβδομάδα. Ανοίγω το ψυγείο, άφαντος και τα αρνιά και τα κατσίκια και ο Κωστής. Και ο Κωστής. Ο Κωστής που πήγε. Κωστή μου! Δεν πήρα τη λέμε αυτή λέξη. Κωστή μου την παντούλα σου και την είχες και εμένα. Του λέω σύντεκνε, ήταν γίνει και κακομοίρα μου λέει σύντεκνησα. Εχθές το βράδυ έβαλα έναν Αλβανό αγράμματο να φορτώσει τα αρνιά και τα κατσίκια στο φορτηγό. Να τα στείλω στην Κομωτίνη. Και πήραν και τον Κωστή. Φόρτωσανε και τον Κωστή μου. Τον Κωστή μαζί. Χωρίς την παστούνα. Κωστή χωρίς την παστούνα. Κωστή μου ζωντανός δεν πήγε στην Κομωτίνη και πήγε σαν προσταμένο. Πώς αλλά τον έγινε αείροδα ο πίσω. Επήγα σε εκείνα ναι, τα κούρια, πώς καλή ώρα τα λέει. Μου λέει, εμείς θέμενε 2.800 ευρώ να στον εφέρουμε. Πόσα! Κατέχα ένα πράγμα, άψε και τον εκιά. Μα η σκουλίκη που ήθελα να τον εφάνε στην Κρήτη. Θα τον εφάνε και πάνω. Τον αγαπούσες όμως πολύ τον Κωστή. Μεγάλη αγάπη. Η μπαστούνα ξέμεινε. Είχε μεγαλύτερη αξία τον Κωστή. Τέλος, αυτό είναι.